Γεια σας ομορφιές μου, welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και σήμερα θα κάνουμε κάτι θρεπτικό, υγιεινό αλλά νοστιμότατο. Νομίζω ότι το πρωινό αποτελεί πλέον βάση σε έναν οργανισμό. Τώρα ποιος μιλάει, η εμπειρία έτσι που κάθομαι εγώ τώρα και κάνω διατροφή. Λοιπόν, επειδή πάντα σας σκέφτομαι και μετά από τη δημοσκόπηση που είχα βάλει στο Instagram μου είπατε ότι θέλετε να δείτε porridge hot και καυτά και χριστουγεννιάτικα, έτσι και εγώ σας έφτιαξα τρία, τα οποία αποτελούνται εννοείται από βρώμη, γάλα, το οποίο εδώ πέρα γάλα μπορείς να βάλεις εσύ ό,τι γάλα θες, γάλα καρύδας, γάλα αμυγδάλου, ό,τι γουστάρεις και αγαπάς, και πολύ εύκολα υλικά, τα οποία πιστεύω κάθε σπίτι τα έχει. Άντε και λίγο γκράμπερις έτσι για την αλητεία, επειδή έχουμε πολύ χριστουγεννιάτικο μούτρι αδερφέ. Λοιπόν, μην ξεχνάς, μέχρι να πέσει το intro, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Α, και να χτυπάς και την Dolce Cuduna, γιατί εννοείται, γιατί άμα τη χτυπάς την Dolce Cuduna θα χάνεις κανένα βίντεο από την Bella Mary. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα με το banana porridge. Θα βάλω 4 κουταλιές της σούπας βρώμη. Και μία φλιτζάνα γάλα. Τώρα στο γάλα μπορείτε εσείς να βάλετε ή γάλα αμυγδάλου ή γάλα καρύδας. Περιμένουμε τώρα να πήξει το μείγμα. Και αφού το έχουμε βγάλει από τη φωτιά και έχουμε ρίξει το μείγμα μας στο μπολάκι, τώρα θα πάρω λίγο λιωμένη μπανάνα που είχα λιώσει. Θα τη βάλω εδώ μέσα, που είναι έτσι καυτό το μείγμα. Θα το ανακατέψω και μετά θα πάρω και θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Τέλος, μπορώ να ρίξω λίγο κανέλα. Και τέλος για ντεκόρ μπορώ να ρίξω λίγα καρυδάκια. Αυτό ήταν το πρώτο banana porridge. Μπορείς αν θέλεις να το δοκιμάσεις. Είναι πάρα πολύ γευστικό και πολύ υγιεινό για το πρώτο ξεκίνημα της μέρας σου. Θα συνεχίσουμε τώρα με το choco porridge. Έχω βάλει ακριβώς στο κατσαρολάκι μου 4 κουταλιές της σούπας βρώμη, μία κουταλιά του γλυκού κακάο και θα βάλω και ένα φλιτζάνι γάλα. Και θα περιμένω, όπως και το προηγούμενο, να πήξει για 10 λεπτά το μείγμα μου. Και αφού έπηξε το μείγμα μου, το αφαίρεσα από τη φωτιά και το έχω βάλει σε αυτό εδώ πέρα το μπολάκι. Στη συνέχεια θα ρίξω λίγα cranberries από πάνω και θα προσθέσω μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Και για την απόλυτη τσαχπινιά θα προσθέσω και ένα κομματάκι σοκολατάκι. Έτοιμο και το choco porridge, έτοιμο για να το γευτώ. Φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Θα συνεχίσουμε τώρα με το τελευταίο able porridge. Η διαδικασία ουσιαστικά και στα τρία porridge είναι το ίδιο. Βάζουμε 4 κουταλιές της σούπας βρώμη. Ένα φλιτζάνι γάλα. Στο γάλα, όπως σας είπα, μπορείτε να βάλετε γάλα καρύδας ή γάλα αμυγδάλου. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω γάλα αμυγδάλου, οπότε πορεύω με το γάλα το αγελαδινό. Και περιμένω να πήξει το μείγμα μου για 10 λεπτά. Και αφού μας έπηξε και αυτό το μείγμα στα 10 λεπτά που το είχα βάλει, θα βάλω τώρα λιωμένη μπανανούλα αντί για μέλι. Θα προσθέσω κανελίτσα. Και επειδή είναι apple porridge, εννοείται για decor θα προσθέσω μιλαράκια, τα οποία τα έχω βάλει ήδη εδώ πέρα στο δοχείο το οποίο είχε μέλι, οπότε έχουν πάρει λίγο και μία essence από μέλι, οπότε θα τα ρίξω και αυτά. Και αφού έριξα και το μιλαράκι, θα ρίξω και λίγο καρυδάκι από πάνω για decoράκι. Και το apple porridge μου είναι έτοιμο, έτοιμο να το γευτώ. Αν θέλεις και εσύ, δοκίμασέ το και στείλε μου να μου πεις. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Έχω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το στόμα μου είναι πάρα πολύ γλυκό. Έχουν ανακατευτεί όλες οι γεύσεις. Το μέλι, η μπανάνα, η καλνέλα, το κακάο, το γκράμπερις. Δηλαδή,
αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ευωδιαστά όλα αυτά μέσα μου. Οπότε μην χάνεις καιρό, θέλω να τα φτιάξεις εσύ. Και ξέρεις τι, θέλω να μου στείλεις φωτογραφία. Είναι τόσο ωραία, ειλικρινά, εγγύηση και πανεύκολα όπως είδες. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάς super duper. Φιλάκια πολλά!